Φίλες, φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο, σε μια ακόμα συνέντευξη. Πριν από περίπου μία εβδομάδα σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα ανοίξουμε τον φάκελο αδέσποτα σκυλιά. Είχαμε μιλήσει, σας θυμίζω, με τον κύριο Κομνηνό, πρόεδρο της φιλοσοφικής στην Ξάνθη. Σήμερα έχουμε απέναντί μας και δίπλα μας για δεύτερη φορά τον κύριο Κωνσταντίνο Φιλοκώστα, αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Αδέσποτων, λέω εγώ, γιατί είναι μεγάλος ο τίτλος, με τον οποίο θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό, γιατί έχουμε εξελίξει, αν θυμάστε καλά, στην προηγούμενη συνέντευξη μας είχε υποσχεθεί ότι την επόμενη φορά θα έρθει να μας δώσει ακόμα περισσότερα στοιχεία για το τι συμβαίνει με τα αδέσποτα στην Κατερίνη. Κύριε Φιλοκώστα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Πώς είστε από υγεία? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ήδη έχω εμβολιαστεί. Βεβαίως, έχω κάνει την πρώτη δόση. Ωραία, ωραία. Και μετά από κάνα δίμηνο θα κάνω και τη δεύτερη. Ωραία. Θεωρώ ότι όλοι αυτό πρέπει να κάνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Όταν μια συντεταγμένη πολιτεία σε υποδεικνύει τους τρόπους για να προστατευτούμε, θεωρώ ότι πρέπει να πειθαρχήσουμε όλοι. Ωραία. Το θέμα μας τα αδέσποτα, κύριε Φιλοκώστα. Ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί πολύ κόσμο πολλά χρόνια και κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί ένα τέλος. Βέβαια, υπάρχει σε διαβούλευση ο νέος νόμος που έρχεται για τα αδέσποτα, ο οποίος ωστόσο, με βάση ένα προσχέδιο που έχουμε, δεν τελικά διορθώνει καμιά κατάσταση, μάλλον διαιωνίζει, θα λέγαμε, και με βάση αυτά που μας είπε ο κύριος Κομνηνός πριν από μερικές μέρες. Έχετε εσείς εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει? Να ξεκινήσουμε από εκεί, καταρχάς, την νομοθεσία. Καταρχάς, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Πέτρο Σταθακόπουλε. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε για μία ακόμα φορά χρόνο και χώρο από την εκπομπή. Μέσω λοιπόν αυτής της εκπομπής να μπορέσουμε να αναλύσουμε το τι συμβαίνει γύρω από τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς, τι σημαίνει το νέο τρομοσχέδιο, θα πω εγώ, όχι νομοσχέδιο, ποια είναι η εμπειρία μου μετά από ένα χρόνο διαχείρισης των ζώων συντροφιάς αδέσποτων ή και δεσποζόμενων στην Πιερία και ειδικά στο Δήμο Κατερίνης. Θα έχουμε λοιπόν τον χρόνο για να αναλύσουμε και να πούμε κάποια πράγματα. Πράγματι αυτή τη στιγμή είναι ακόμη σε ισχύ ο νόμος 4039 του 12. Είναι ο νόμος που μιλάει για τη διαχείριση των αδέσποτων. Εμείς λοιπόν ως Δημοτική Αρχή, εγώ ως Αντιδήμαρχος, υποχρεούμεθα να διαχειριστούμε με την ομάδα μου ή τον κοινοκόμο, τον Σταυλίτη, τους δύο κτηνιάτρους και το Γραφείο Υποστήριξης, το Διευθυντή και τη Γραμματιακή Υποστήριξη του Δήμου, αυτό το πρόγραμμα που είναι, που λέγεται Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων. Δυστυχώς έτσι θα το πω με... δεν ξέρω, με απορία μάλλον θα έλεγα, είναι αυτές τις μέρες στα σκαριά ένα καινούριο νομοσχέδιο, το τρομοσχέδιο που το αποκαλέσανε πάρα πολύ. Τρομοσχέδιο, γιατί? Τρομοσχέδιο λοιπόν. Γιατί αυτή η ορολογία? Γιατί δυστυχώς αντί να έρθει ένα νομοσχέδιο να καλυτερέψει τις συνθήκες των ζώων ή να μας δώσει έναυσμα για καλύτερη διαχείριση, γιατί έτσι κι αλλιώς ήμασταν με δεμένα χέρια οι Δήμοι, οι ΟΤΑ που έχουμε κοινοκομεία με τον 4039, αν έρθει και αυτό το καινούριο νομοσχέδιο, πάει στην Ολομέλεια, γίνει νόμος του κράτους, ΦΕΚ, και περάσει, θεωρώ ότι δεν έχουμε λόγο ύπαρξης εμείς, γιατί πάρα πολλά, καταρχάς το βασικό το ρόλο θέλει να μας καταργήσει την πενταμελή. Μέσω της πενταμελής μπορεί λοιπόν ο εκάστοτε Δήμος να εφαρμόσει κάποια πράγματα υπέρ της ευζωίας και υπέρ των φυλόζων. Δυστυχώς όμως, θα σας πω το εξής. Υπάρχουν δύο ειδών κατηγορίες φυλόζων. Η εκπεπιθύσεως και η εξυφέροντος. Η πλειοψηφία λοιπόν των ανθρώπων που ασχολούνται με τα ζώα είναι πράγματι φυλόζωοι και είναι εκπεπιθύσεως. Υπάρχει όμως και μία κατηγορία, εγώ πλέον δεν θα τους ονομάσω φυλόζωους, δεν θα τους ονομάσω ούτε καν σκυλόφιλους, εγώ θα τους ονομάσω σκυλοκτόνους. Είναι αυτοί οι οποίοι φοράνε μία ωραία αποκριάτικα μάσκα και την φοράνε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, κρύβονται πίσω από αυτήν τη μάσκα και δυστυχώς δεν είναι λίγοι, είναι αρκετοί.
οι οποίοι καταστρατηγούν και εκμεταλλεύονται τον νόμο των σημερινών, των υπάρχοντα του 4039, για ίδιους σκοπούς. Καταλαβαίνετε ότι είστε σκληρός στις εκφράσεις. Αυτό απεκόμισα εγώ μετά από ένα χρόνο. Ήρθα σε ευθεία αντιπαράθεση εγώ με όλους αυτούς, οι οποίοι εντός εισαγωγικών εκμεταλλεύονται τα ζωάκια αυτά. Και θα σας πω κάτι. Παρατηρήσατε, ζείτε στην πόλη της Κατερίνης. Παρατηρήσατε εσείς κανένα ζώο ενός χρονών, δυο χρονών, τριών χρονών, ημίαμα, καθαρά ή σκυλιά ράτσας? Η αλήθεια σήμερα... είναι πως όχι. Τα περισσότερα είναι υπέργυρα και καδοδιατηρημένα με αρρώστιες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στον αστικό ιστό της πόλης περί τα 300 σκυλιά. 300? 300. Εμείς διαχειριζόμαστε πάνω από 3.000 σκυλιά αδέσποτα στο Δήμο Κατερίνης. Παρεπιπτόντως να σας ενημερώσω ότι έχουμε από τα πιο σύγχρονα κοινοκομεία στην Ελλάδα, και αυτό δεν είναι δικιά μου άποψη, είναι άποψη όλων όσοι έχουν επισκεφθεί και από άλλα μέρη, από άλλες πόλεις, από άλλους δήμους στο κοινοκομείο μας, και είμαστε, θεωρώ, από τους δήμους οργανωμένος γύρω από τη διαχείριση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα ότι άμα θα δείτε έξω στην πόλη της Κατερίνης ότι είναι όλα υπέργυρα, τελευταία δεν υπάρχουν και κουτάβια. Βέβαια, οι κεραίες μας, οι πληροφορίες μας λένε ότι πλέον η Ευρώπη ζητάει κουτάβια και όχι σκυλιά. Και... γι' αυτό, μισό λεπτό για αρχή, γιατί πρέπει να το καταλάβω και εγώ, πρέπει να το καταλάβουν και αυτοί που βλέπουν αυτό το βίντεο. Τι δουλειά έχει η Ευρώπη με τα δικά μας τα δέσποτα εδώ στην Κατερίνη? Ακούστε λοιπόν, να ξέρετε, κύριε Σταθακόπουλε, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν λύσει το πρόβλημα με τα δέσποτα. Κλείνει ημών των Ιταλών, που για μας δεν ισχύει η εντός εισαγωγικών μαγική λέξη ευθανασία. Όλα τα άλλα τα κράτη έχουν λύσει το θέμα. Εκεί επιτρέπεται η ευθανασία. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στη Γερμανία, όταν βρεθεί ένα αδέσποτο ζώο που δύσκολα θα βρεθεί, γίνεται η πυρεσιλογή, το έχουμε ξαναπεί, το πάνε στο κοινοκομείο, και εκεί εντός εξαμήνου, αν δεν βρεθεί κάποιος δημότης να το υιοθετήσει, γίνεται ευθανασία στο ζώο. Εδώ, για να γίνει μια ευθανασία, όταν πραγματικά υποφέρει ένα ζώο και καθ' υπόδειξη των καθήν αρμοδίων που είναι οι κτηνίατροι και όχι εμείς, εγώ για να σας δώσω να καταλάβετε με ένα απλό παράδειγμα, στην ουσία είμαι ο διοικητής ενός νοσοκομείου. Το πότε θα μπει ένας ασθενής μέσα σε νοσοκομείο, το τι αγωγή θα ακολουθηθεί και το πότε θα γίνει το εξετήριο, πάντα γίνεται κατόπιν της βεβαίωσης των ιατρών. Άρα, όταν μπει ένα ζώο μέσα στο κοινοκομείο, ή γιατί έχει στηρωθεί, ή γιατί προέκυψε ένας τραυματισμός, ή από ένα σκυλοκαυγά ή από αυτοκινητιστικό δυστύχημα, και αφού το πάμε το σκυλί στον κτηνίατρο, πρέπει το ζώο αυτό να νοσηλευθεί, να μπει μέσα στο κοινοκομείο. Για να βγει λοιπόν το σκυλί από εκεί, μόνο με βεβαίωση του αρμόδιου κτηνιάτρου. Κανείς άλλος δεν μπορεί να το βγάλει έξω για να γίνει επανένταξη πάλι στον αστικό ιστό της πόλης. Και βέβαια ο νόμος ο υπάρχον λέει ότι από στο φυσικό του περιβάλλον, και έχει μπει αυτή η ιστορία που θεωρεί φυσικό περιβάλλον την πλατεία Ελευθερίας. Παράδειγμα, από εκεί το πήραμε και από εκεί το πάμε. Εδώ είναι και μια από τις ερωτήσεις μου. Δία μου, έχω βρει ένα καταπληκτικό συνολάκι σε ένα μόλι στη Θεσσαλονίκη. Πότε θα με πας να το αγοράσουμε? Πειρά. Και πλησιάζει και η γιορτή του Απόλλωνα και πρέπει να κατέβουμε στην αγορά στην Αθήνα να του πάρουμε μια νέα λίρα. Φτάνει πια με αυτή την παλιατζούρα που γρατσουνάει συνέχεια. Λίρα! Και έχω βρει και για τον Ερμή καταπληκτικά παπούτσια στο ίντερνετ. Σε 2 μέρες τα φέρνουν στην πόρτα σου. Α! Βρήκα και ένα χρυσό μήλο για την Αθηνά. Πειρά, συγκεντρώσου. Στηρίζουμε πιερία. Ποιότητα, ποικιλία, χαμηλές τιμές. Και πάντα με χαμόγελο. Επιμελητήριο Πιερίας. Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Πιερία. Τι θα πει επανένταξη στον αστικό ιστό? Λοιπόν, ακούστε τώρα λοιπόν, κύριε Σταθακόπουλο. Σήμερα υπάρχουν 2 τάσεις. Η μία η τάση που λέει ότι όταν θα γίνεται επανένταξη του σκύλου, του ζώου, θα πρέπει να γίνεται μέσα στον αστικό ιστό από εκεί που το πήραμε. Και η άλλη, που την υποστηρίζω και εγώ, να γίνεται η επανένταξη σε ένα πιο φυσικό περιβάλλον εκτός αστικού ιστού. Τι εννοώ? Όλοι οι Δήμοι, να ξέρετε, έχουμε την ευχέρεια, εφόσον μας δοθεί αυτό το πράσινο φως, εκτός λοιπόν αστικού ιστού. Και πού εννοώ?
Σε εμάς, στην Κατερίνη Φερρυππίν. Στο Σβορώνο, στην Κεσάρια, στον Περιφερειακό, στη Χράνη, στον Αρωνά. Τυχαία εννοείται είναι. Στο Νέο Κεραμίδι, οι τοποθεσίες είναι τυχαίες. Που είναι πολύ κοντά στην πόλη της Κατερίνης. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, οι κατάλληλες υποδομές, που σημαίνει περίφραξη, σημαίνει στέγαστρα, σημαίνει μέρος για ταΐστρες, ποτίστρες, χώρος που θα μοιραστούν τα σκυλιά σε μικρά, σε μεσαίο μεγέθου, μεγάλου μεγέθους, να είναι προσβάσιμος αυτός ο χώρος στα παιδιά, στα σχολεία, στους φιλόζους, σε όλους όσους θέλουν να εθετήσουν και να ζουν μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή μου λέτε ότι υπάρχει τέτοιος χώρος αυτή τη στιγμή στο Δήμο Κατερίνης που μπορεί να και διαμορφωθεί. Και αν δεν υπάρχει, μπορεί πολύ εύκολα να βρεθεί, κύριε Πέτρο. Μπορεί να διαμορφωθεί λοιπόν χωρίς. Μας το απαγορεύει η νομοθεσία και αυτό το πράγμα το θεωρεί εγκλισμό. Ναι. Ακούστε το λοιπόν τώρα. Αυτό ενώ το πράγμα... να ζει ένα αδέσποτο μέσα σε μία πόλη με όλους τους κινδύνους που ενέχει. Δεν θεωρείται εγκλισμός. Όπως πολύ σωστά είπατε, αυτοκινητιστικά ατυχήματα κλπ. Θεωρείται πιο φυσιολογικό από τον νομοθέτη από ότι να ζει σε ένα πιο προστατευμένο περιβάλλον. Ξέρετε ότι τη χρονιά που μας πέρασε το 20, δοθεί εις ευκαιρίας, λοιπόν θα ασχοληθώ και μη λίγο με νούμερα που τα νούμερα λέω δεν λένε πάντα τις αλήθειες. 41 θανάτους σκύλων αδέσποτων είχαμε από αυτοκινητιστικά μέσα στο 2020. 30 θανάτους από δηλητριάσεις στο 20 και 7 από κακοποίησης ζώων. Λοιπόν, αυτά τα ζώα, εάν ζούσαν μέσα εκεί σε ένα τέτοιο πάρκο ζώων, τα 41 και τα 30 με δηλητριάσεις, θα είχαν σωθεί. Εσείς τι λέτε. Φυσικά και θα είχαν σωθεί. Θα μπορείς να πας να επισκεφτείς λοιπόν εν είδη εκδρομή σε αυτόν τον χώρο, να δεις τις εγκαταστάσεις και να υπάρχουν και μόνιμοι σταυλίτες, μόνιμοι κτηνίατροι, οι οποίοι θα τα περιποιούνται και τέλος πάντων θα έχουν την επιμέλεια των ζώων. Και φυσικά θα μπορείς να υιοθετήσεις σε κάποια περίπτωση. Εννοείται. Θα είναι και σε καλύτερη κατάσταση αυτά τα ζώα. Θα είναι προσεγμένα, θα είναι από γιατρούς όπως είπατε. Ακούστε λοιπόν, κύριε Πέτρο, τώρα τι γίνεται. Παρακαλώ. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν μπορεί να περάσει αυτό. Και ξανασυνεχίζουν να μας μιλάνε για τις πόλεις. Ωραία ερώτηση. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Έχετε απάντηση. Πάντα κάτι κρύβεται από πίσω. Θα το τονίσω κι εγώ. Έχει υποθεί από τον κύριο Κομνηνό, αλλά θα το τονίσω κι εγώ. Το τρίτο πιο επικερδές εμπόριο σήμερα στην Ευρώπη είναι και τα ζώα. Είναι τρομακτικό αυτό που σας λέω. Είναι οργανωμένοι όλοι αυτοί οι κύριοι. Και κατά καιρούς εμείς που μιλάμε και το καταγγέλλουμε για το παράνομο εμπόριο των ζώων, έχουν κάποια ειδικά site, Facebook μεταξύ τους, αλληλοϋποστηρίζονται. Αυτή η συζήτηση που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή θα πέσει στην αντίληψη αυτών των σκυλοκτόνων. Μπέστε λοιπόν, γιατί ξέρω ποια site είναι, κύριε Σταθακόπουλε, και μπέστε να δείτε και πόσα like θα γίνουν και από πού θα γίνουν. Δεν θα γίνουν από την Κατερίνη. Τρεις προάλλες, στο Facebook κάπου, κάποια κυρία σήκωσε ότι δήθεν κάποιος γείτονας κακοποιεί το σκυλί του και ότι ο αντιδήμαρχος τα προστήματα που επέβαλε η αστυνομία τα έχει χαρίσει. Ψευδέστατο πέρα για πέρα. Σε όλα λοιπόν αυτά τα like και σε όλα τα σχόλια, οι ιερείς ήταν 2-3. Μπήκα μέσα και είδα σχόλια από την Τίνο, από την Αλεξανδρούπολη, από όλη την Ελλάδα, χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει στην Κατερίνη. Αλλά είναι τέτοιο το κύκλωμα και το δίκτυο της αλληλοϋποστήριξης αυτών. Θα σας πω και κάτι άλλο εδώ στην Κατερίνη. Έχουμε και τραγικές καταστάσεις. Έχουν μοιράσει και τα πόστα οι κυρίες. Έχουν μοιράσει τα πόστα. Άλλος είναι υπεύθυνος για την εμπορία της Βόρειας Πιερίας, άλλος είναι υπεύθυνος για την εμπορία της Νότιας Πιερίας και άλλος είναι υπεύθυνος για το Δήμο Κατερίνης. Έχουν μοιράσει. Συγγνώμη να ρωτήσω, για όλα αυτά που λέτε υπάρχουν στοιχεία? Κοιτάξτε, κύριε Πέτρο. Έχει γίνει έρευνα. Εγώ ως Δήμος Κατερίνης. Δεν θέλω να μου πείτε ονόματα. Θα σας πω. Εγώ σήμερα εκπροσωπώ. Είναι σοβαρά αυτά που λέτε, καταλαβαίνω. Βεβαίως. Σήμερα εγώ εκπροσωπώ έναν οργανισμό που λέγεται Δήμος Κατερίνης. Ο Δήμος δεν έχει ούτε εκδικητική τάση, ούτε είναι εισαγγελέας. Απέναντίας, ο Δήμος έρχεται να βοηθήσει μέσω της διαχείρισης και τους δημότες, έτσι, να προτείνει υιοθεσίες που κάναμε πάρα πολλές, αλλά και τους εθελοντές, τους φιλόζωους. Απόδειξη αυτό που λέω είναι ότι περίπου κάθε μήνα σε εθελοντές και πραγματικούς φιλόζωες ο Δήμος Κατερίνης δίνει τροφή.
παρέχει σύντηση, ενίοτε εμβολιασμούς και φάρμακα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Θα σας πω ενδεικτικά. Το Δεκέμβριο του 2020 τους έδωσα 48 σακιά τροφές. Αυτά με ονοματεπώνυμα, με στοιχεία και με την υπογραφή, τη βούλα και η υπογραφή του κτηνιάτρου. Και πληρωμένα από το Δήμο. Βεβαίως, ακούστε τώρα. Τον Γενάρη του 2021, αυτά είναι πρόσφατα στοιχεία, τους έδωσα 67 σακιά. 2, 1, 3, 5, αυτούς όλους τους εθελοντές, οι οποίοι πράγματι ταΐζουν τα αδέσποτα που υπάρχουν στην πόλη και κάποια άλλα αδέσποτα που δεν είναι καταγεγραμμένα. Άρα λοιπόν η δικιά μας η φιλοσοφία ως Δήμος είναι να είμαστε κοντά στους φιλόζους, κοντά στους εθελοντές, να μπορέσουμε να προστατέψουμε και τους δημότες μας από τα αδέσποτα σκυλιά, αλλά και να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα. Προτείνουμε λοιπόν τις υιοθεσίες. Θα σας πω ενδεικτικά ότι το 2019 που παραλάβαμε εμείς, είχαν γίνει στους πρώτους 9 μήνες του 19 γύρω στις 73 υιοθεσίες. Σας πληροφορώ ότι το πρώτο τετράμινο του 19 γίνανε 79 επί αντιδημαρχίας του προηγούμενου του κυρίου Τσαλού. Το 2020 μπλέξαμε με τον COVID και τα περιθώρια στένεψαν. Κάναμε μέχρι και τον Οκτώβρη του 10 72 υιοθεσίες. Μισό λεπτάκι να ρωτήσω κάτι. Και οι αιτήσεις προς υιοθεσία στο Δήμο είναι ντάνες. Απλά υπάρχει αναστολή υιοθεσιών λόγω COVID. Δεν μπορούν να μπουν στο Δήμο. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή τώρα με το COVID το αναφέρετε κιόλας και ακούστηκε ότι είναι πολύ της μόδας να πηγαίνουν να παίρνουν ένα σκυλί να το υιοθετούν για να έχουν, να μπορούν να βάλουν το 6 τέλος πάντων στο 13.03 και να βγαίνουν βόλτα. Σε εσάς δεν είχε αυτό το πράγμα ένα αντίκτυπο? Δεν είχε? Όχι, δεν είχε έξαρση σε εμάς. Εμείς δυστυχώς δεν μπορέσαμε, γιατί και οι δύο υπάλληλοι που ασχολούνται με το πρόγραμμα διαχείρισης δυστυχώς νόσησαν και οι δύο λόγω COVID. Μάλιστα. Και άρα δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε. Ωραία, το γι' αυτό και είπαμε υπάρχει αναστολή υιοθεσιών. Ωραία. Λόγω του COVID. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, μόλις λήξει αυτή η ταλαιπωρία των Ελλήνων, έτσι, οι υιοθεσίες αυτές όλες θα υλοποιηθούν. Εμείς δεν αρνηθήκαμε καμία υιοθεσία. Απέναντίας έκανα συστάσεις και σε αρκετούς κτηνιάτρους. Και εκεί βέβαια κατηγορήθηκα. Γιατί προσπάθησα να τους δώσω να καταλάβουν ότι αυστηρά πρέπει να τηρείται ο νόμος, όχι μόνο από εμάς το Δήμο, αλλά και από τους κτηνιάτρους. Όχι μόνο τους συμβεβλημένους που είναι με το Δήμο, αλλά και ιδιώτες κτηνιάτρους. Γιατί και εκεί υπάρχουν παρατηρίες. Παρ' όλα αυτά, μου λέτε ότι μέσα σε 2 χρόνια πάνω από 100 σκυλιά υιοθετήθηκαν στο Δήμο Κατερίνης. 150 σας λέω, 150. Εγώ, γιατί είναι 70 τόσα από το 19 και 20, πάνω από 150 σκυλιά. Παρόλα αυτά συνεχίζουν να παραμένουν 300 σκυλιά στο βεβαίως, Δήμο. Βεβαίως. Μα πόσα σκυλιά είχαμε τέλος πάντων? Προσέξτε, κάνω αυτή τη στιγμή και μία άλλη έκκληση. Τα θυμάμαι. Γιατί οι αριθμοί εδώ δεν συνάδουν με αυτά που. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι οι αριθμοί είναι έτσι ακριβώς. Κάνω και μία έκκληση στους δημότες μας για μία λεπτομέρεια που η αλήθεια ούτε εγώ τη γνώριζα. Το 2017 βγήκε ένας νόμος που έλεγε ότι και αυτοί που έχουν δεσποζόμενα ζώα, όπως έχω εγώ στο σπίτι μου, πρέπει να δηλωθεί στο Δήμο. Γιατί εάν παρελπίδα γίνει ένας έλεγχος, άσχετα αν είναι τσιπαρισμένο, αν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, όλα δηλαδή τα αποδεικτικά στοιχεία ότι ανήκει σε έναν ιδιώτη, θα πρέπει να έρθει χωρίς κόστος να δηλωθεί στο Δήμο, να λάβει γνώση ο Δήμος για πόσα και για τα δεσποζόμενα τα ζώα. Η πλειοψηφία των δημοτών, για να είμαι ειλικρινής, δεν το γνωρίζω όπως δεν το γνώριζα κι εγώ. Άρα λοιπόν τώρα με το που θα σταματήσει αυτή η ταλαιπωρία του COVID, παρακαλώ τους συνδημότες μας να έρθουν να πάνε στους κτηνιάτρους. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Είναι ένα έντυπο εις διπλούν. Το φέρνουν απλά στο Δήμο, τους το σφραγίζουμε και θα το έχουν μαζί τους με τα βιβλιάρια υγείας. Εάν γίνει ένας έλεγχος από την ελληνική αστυνομία, θα τους επιβάλλουν πρόστιμο 150 ευρώ. Λοιπόν, να το πω κι εγώ μια φορά ακόμα να το επαναλάβω, να το καταλάβουν. Δηλώστε τα σκυλιά σας, μας λέει ο κ. Φιλοκώστας, με απλά λόγια, στο Δήμο Κατερίνης. Έτσι για ακριβώς. Να έχετε και το κεφάλι σας ήσυχο. Υπολογίζουμε ότι υπάρχουν περίπου 8.000 δεσποζόμενα στην πόλη της Κατερίνης. Μεγάλο ποσό. Και αυτά είναι δηλωμένα περί τα 1.670. Μάλιστα. Σημαίνει η πλειοψηφία των συνδημοτών μας που έχουν δεσποζόμενα ζώα δεν τα έχουν δηλώσει στο Δήμο. Έκκληση λοιπόν, και αυτά πρέπει να δηλωθούν.
Και κινδυνεύουν αυτοί οι ίδιοι. Μπράβο. Εδώ ήθελα να καταλήξω για να σημειώσουμε και να τους πούμε ότι είναι προς όφελος δικός τους. Έτσι ακριβώς, προς όφελος. Σε περίπτωση που το σκυλί αυτό χάθει, κλαπεί, οτιδήποτε. Και γίνει ένα έλεγχο. Και εντοπιστεί από το Δήμο σε κάποιο σημείο, να μπορεί να ενημερωθεί ο ιδιοκτήτη του ότι κύριε, το βρήκαμε το σκυλί σου, είναι εκεί, ή να πάει να το πάρει και να. Εμεί έτσι κι αλλιώ, αν χαθεί το σκυλί, έχουμε τη δυνατότητα, σκανάροντα το σκυλί, έχουμε ένα ειδικό σκάνερ, που είναι τσιπαρισμένο, να βρούμε ποιο είναι ο ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που γίνει ένα έλεγχο από την ελληνική αστυνομία. Ξέχωρα το ότι είναι τσιπαρισμένο και είναι ενός ιδιοκτήτη, ξέχωρα από το βιβλιάριο υγείας, θα πρέπει να έχει δηλωθεί και στο Δήμο Κατερίνης, θα τους επιβάλλουν πρόστιμο 150 ευρώ. Ας είναι λοιπόν προσεκτικοί οι συνδημότες μας για το δικό τους το καλό. Δηλώστε τα σκυλιά σας λοιπόν. Έτσι ακριβώς, δηλώστε και τα δεσποζόμενα. Τα δεσποζόμενα εννοείται, ναι, με αυτό. Ωραία. Να γυρίσω πάλι στο νέο νόμο. Ο νέος νόμος που έρχεται. Δεν τα προβλέπει αυτά. Δεν προβλέπει τίποτα από αυτά. Να ξέρετε ότι εμείς ως Δήμος Κατερίνης υπήρχε μια τηλεδιάσκεψη με την Περιφέρεια Αττικής την προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Εμπλακήκαμε, συμμετείχαμε. Εγώ προσωπικά έχω μιλήσει με πάρα πολλούς αυτοδιοικητικούς και με αρκετά φιλοζωικά σωματεία εκτός Κατερίνης. Η πλειοψηφία ημών συμφωνούμε ότι κάποια πράγματα από το καινούργιο αυτό τρομοσχέδιο πρέπει να σταματήσουν. Δεν γίνεται όμως να μην γίνεται. Έχουμε πιέσει μέσω της Περιφέρειας Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και μέσω της ΚΕΔΕ να εισακωστούμε για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όλοι οι ΟΤΑ πολύ καλύτερα. Πόσοι από τους ΟΤΑ είναι υπέρ της δικής σας άποψης? Η πλειοψηφία. Η συντριπλική πλειοψηφία. Εσείς προσωπικά μιλήσατε και με τον κύριο Κομνηνό. Είδατε με την κυρία Πομπολάκη δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω, αλλά την άκουσα Πομπολάκη... συνδάφξης της που έδωσε σε άλλα κανάλια και την άκουσα ότι είναι υπέρμαχος της νέας τομοθεσίας. Η κυρία Πομπολάκη, να ξέρετε ότι είναι σε ευθεία αντιπαράθεση με περισσότερους εξημών. Ποια είναι η κυρία Πομπολάκη? Η κυρία Πομπολάκη είναι η πρόεδρος του Πανελλήνου Φιλοζωικού Σωματείου. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και η κυρία Πομπολάκη, λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι αυτό το νομοσχέδιο, επειδή είναι και νομικός η κυρία Πομπολάκη, πρέπει να το έγραψε με το Μολυβάκη ίδια. δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Και βέβαια αυτά τα περισσότερα φιλοζωικά σωματεία έχουν σχέση με την κυρία Πομπολάκη. Δεν τη γνωρίζω προσωπικά. Προς Θεού. Εμένα με ενδιαφέρει το ζώο, η ευζωία του ζώου. Έχω κάτι προσωπικό, ούτε με την κυρία Πομπολάκη, ούτε με κανέναν. Ούτε ήρθα σε αντιπαράθεση και με αυτούς που κατά τις δικές μου πληροφορίες, να σας ενημερώσω ότι υπάρχει και μία έρευνα εκτός Ελλάδος, εκτός Δήμου Κατερίνης, έχει σχέση γιατί πιάσανε σε κάποιο ευρωπαϊκό κράτος 10 σκυλιά, 6 από την Νότια Πιερία και 4 του Δήμου Κατερίνης. Αυτή είναι μια έρευνα η οποία είναι μεγάλη έρευνα. Θα δούμε τι ακριβώς γίνεται. Συνελήφθησαν στο εξωτερικό. Βεβαίως, σκυλιά ξεφόρτωσαν 10 σκυλιά της Κατερίνης. 4 του Δήμου Κατερίνης και 6 του Δήμου Ανατολικού Ολύμπου. Άρα μιλάμε για ένα διεθνές κύκλωμα. Εντάξει, είναι διεθνές. Εδώ παραβιάζονται, δεν μπορώ να καταλάβω τα τελωνία γιατί δεν ελέγχουν τα σκυλάκια, γιατί αυτοί που τα βγάζουν αφού είναι ασυνόδευτα δεν έχουν την έκριση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Μετρήσης. Ξέρετε ότι γνωρίζουμε τα πάντα και βέβαια κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες. Δεν έγινε καμία διασταύρωση. Μάλιστα, αυτά που μου λέτε είναι πολύ σοβαρά πράγματα, δεν ξέρω. Την τελευταία φορά, αν θυμάμαι καλά, μας είχατε πει ότι υπάρχει μια έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη και θα δώσει αποτελέσματα κλπ. Ακριβώς, ακόμα σε εξέλιξη είναι. Ακόμα είναι σε εξέλιξη. Ναι. Εγώ επί τη ευκαιρία να σας ενημερώσω κύριε Σταθακόπουλε, επειδή επίκειται ένα σχηματισμός του Δήμου Κατερίνης και επειδή όλοι θα αλλάξουμε, δεν μένει κανείς στο πόστο του, αλλάξω αυτό το πόστο, θα έρθει ένας
άξιος συνάδελφος, έμπειρος αυτοδιοικητικός στη διαχείριση των αδέσποτων και στην αντιδημαρχία που εκπροσωπεί την Δημοτική Αστυνομία. Θα τον ενημερώσω κατάλληλα, ήδη όπως έχω ενημερωθεί και εγώ για το καινούργιο μου το πόστο, και του έχω διαβεβαιώσει ότι θα είμαι δίπλα του για ό,τι θέλει προκύψει. Η διαχείρισή μας είναι πεντακάθαρη. Έχω ανανεώσει συμβάσεις και με αυτούς οι οποίοι μας τροφοδοτούν με τροφές για ζωοτροφές. Έχω ανανεώσει τις συμβάσεις με τον κοινοκόμο και επίκενται αλλαγές στο Μάιο και με τους κτηνιάτρους. Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε με πολύ όρεξη και με πολύ μεράκι. Θεωρώ ότι πάντα η υποφιλία των δημοτών, τα παράπονα που κατά καιρούς εκφράζονται από τους δημότες προς εμάς είναι πάμπολα, αλλά πρέπει να αντιληφθούν οι συνδημότες ότι δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Εμείς ως αρχή θα πρέπει να εφαρμόζουμε το νόμο και τίποτα λιγότερο και τίποτα παραπάνω. Κάποια στιγμή, να σας ενημερώσω, μιλάνε για πληθυσμιακά κριτήρια μέσα στις πόλεις. Να ξέρουν όλοι λοιπόν ότι το ζώο δεν είναι μια γλάστρα το οποίο το εναποθέτεις και μένει εκεί. Πάρα πολύ ωραία να ούτε μην το φέρουμε στην Πλατεία Ελευθερίας. Ούτε μπορείς να το ορίσεις που θα μείνει και που δεν θα μείνει. Να μην το φέρω λοιπόν, αγαπητέ Πέτρο, στην Πλατεία Ελευθερίας και να το πάω στην ευρύτερη περιοχή λοιπόν του ιστού της πόλης, να το πάω στον περιφερειακό. Σας πληροφορώ, σε 2 ώρες θα είναι πάλι στην πλατεία. Και τι θα γίνει δηλαδή, θα μαλώνουμε και θα λέμε 10 σκυλάκια επιτρέπεται λόγω των πληθυσμιακών κριτηρίων στην Πλατεία Ελευθερίας, 3 στην Πλατεία Μακεδονίας στον Ευχαρπίδη, 5 στο πάρκο Φερρυππίν. Δεν γίνεται αυτό δεν το πράγμα. Πράγματα, δεν είναι ζωντανές ψυχές, είναι μετακινούμενες. Και θέλω να ξαναεπισημάνω το γεγονός ότι περιμετρικά του Δήμου Κατερίνης, να θυμάστε πάντα, δεν υπάρχουν γυνοκομεία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα. Από όμορους νομούς. Άρα λοιπόν, θα έλεγα αντί αυτό το νομοσχέδιο να δίνει δυνατότητες σε όλους τους Δήμους, όχι όσοι θέλουν, να δημιουργήσουν αυτά τα λεγόμενα πάρκα, τους σύγχρονους χώρους για την προστασία των ζώων, για την ευζοία των ζώων. Και των ανθρώπων. Και των ανθρώπων εννοείται. Γιατί φτάσαμε σε ένα τραγικό σημείο να βάζουμε τη ζωή των ζώων πάνω και από τους ανθρώπους. Δηλαδή να θέλει να περπατήσει η μάνα με το παιδί, η μάνα με το καροτσάκι, ο πατέρας με την κόρη του, να φοβάται μέσα στα σκοτάδια, δηλαδή το βράδυ μέσα στα αστικά και σε κάποιες άλλες περιοχές του κέντρου της Κατερίνης. Εκεί μένω στα αστικά. Δεν σας το κρύβω, φοβάσαι να περπατήσεις. Δηλαδή έλεος. Έλεος. Και μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέτε. Τα ζώω καθημερινά. Έχω τύχει να μπω και μέσα σε καυγά σκυλιών και ανθρώπων και να προσπαθήσω να χωρίσω. Βέβαια, εγώ δεν έχω τόσο φόβο, αλλά με τα σκυλιά, γιατί ξέρω να τα χειριστώ, ήμουν ιδιοκτήτης σκυλιών. Αλλά παρόλα αυτά, ο φόβος υπάρχει. Και αν στο σκυλί δείξεις ότι το φοβάσαι, έτσι ακριβώς, τότε θεριώνει ακόμα περισσότερο. Μια τελευταία ερώτηση. Μας είχε εξαγγείλει ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Κουκοδήμος, νομίζω τον Οκτώβριο στην τελευταία συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει, ότι ετοιμάζεται ανακαίνιση του κοινοκομείου και ένα μεγάλο ποσό. Ακούστε λοιπόν που βρισκόμαστε. Πού βρίσκεται αυτή η. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη. Mm-hmm. Προ 10 ημέρου περίπου επισκέφτηκα το κοινοκομείο με τους 2 μηχανικούς των τεχνικών υπηρεσιών. Μετρήσαμε κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες. Υπάρχει η χρηματοδότηση από το Φιλόδημος 2, είναι 372 χιλιάρικα. Τόσο, ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα μίλησα με τους μηχανικούς από των τεχνικών υπηρεσιών, ήταν προς υπογραφή στο διευθυντή. Θεωρώ που θα τελειώσει αυτή η διαδικασία και θα δημοπρατηθεί, γιατί πρέπει τα λεφτά αυτά να απορροφηθούν μέσα στο 2021. Μέσα λοιπόν στα έργα που είναι προς υλοποίηση από το Δήμο Κατερίνης είναι και η ανακαίνιση του κοινοκομείου. Ενδεικτικά, το έχω πει και άλλη φορά, θα το πω και σε εσάς, προβλέπει μέχρι θερμενόμενα δάπεδα, προβλέπει πάρα πολύ ωραία πράγματα, είναι μια ωραία σύγχρονη μελέτη και θεωρώ θα αναβαθμιστεί. Το μόνο μεμπτό που έχει το δικό μας το κοινοκομείο, αγαπητέ κύριε Πέτρο, είναι ότι είναι σε λάθος χώρο. Έτσι. Γιατί όταν είναι μέσα στους χώρους του βιολογικού, που εκεί πριτανεύει, βασιλεύει η σκνήπα και το κουνούπι, η οποία δυστυχώς οι σκνήπες στα κουνούπια μεταδίδουν πολύ εύκολα ασθένειες. Έτσι, τώρα να σας λέω πληροφοριακά ότι έχω γύρω στα 74 ζώα μέσα. Εξ αυτών τα περισσότερα είναι με λεϊσμάνια με μόρβα. Λεϊσμάνια είναι και ανθρωπονόσος, τα οποία δύσκολα μπορείς να τα επανεντάξεις.
Έχω καμιά δεκαριά επικίνδυνα, κυριολεκτικά επικίνδυνα. Σας το λέω εγώ που επισκέφτομαι 3-4 φορές την εβδομάδα το γυνοκομείο. Και έχουμε και αναγκαστικά γύρω στα 6-7 κελιά άδεια για να μπορεί να υλοποιείται το πρόγραμμα των στηρώσεων. Και γι' αυτό κατηγορηθήκαμε από τους σκυλόφιλους εντός εισαγωγικών, από τους σκυλοκτόνους, ότι δεν προωθούμε, λέει, τις στηρώσεις. Κάναμε περί τις 350 στηρώσεις την τελευταία σύμβαση με τους δύο κτηνιάτρους. Έχουμε ένα υπόλοιπο γύρω στις 20 να κάνουμε. Έχουμε καταγράψει ποια σκυλιά θα κάνουμε. Και να ξέρετε κάτι, ότι όταν γίνεται μία στήρωση, αγαπητέ Πέτρο, σκυλί μετά, επειδή είναι μεταράματα, πρέπει να πάει οπωσδήποτε στο γυνοκομείο τουλάχιστον 10 ημέρες. Να νοσηλευτεί. Και να νοσηλευτεί και μόνο με εντολή, το τονίζω συνέχεια, των υγειονομικά υπεύθυνων που είναι η κτηνία. Μόνο με εντολή δικιά τους μπορούν να βγουν σκυλιά από το γυνοκομείο. Μάλιστα. Κατά καιρούς μου λένε, μα γιατί δεν τα βγάζεις έξω, είναι έγκλειστα, λέει ο κόσμος. Πώς θα γίνει, δεν τα ράβει. Κατάλαβα. Τότε και ο διοικητής του νοσοκομείου να βγάλει όλους τους αρέστους έξω. Πώς τους κρατάνε μέσα. Ναι. Πώς θα τους βγάλω αν δεν έχω γραπτή εντολή από τους κτηνιάτρους. Υπάρχει καμιά περίπτωση μέσα σε αυτό το κονδύλι να προβλέπεται και καμιά αύξηση των θέσεων? Όχι, όχι. Παραμένουν οι θέσεις ίδιοι. Δεν πρόκειται να αυξηθούν, να γίνουν 80, αυτές είναι. Τα λεφτά έχουν δοθεί για ανακαίνιση. Παρεπιπτόντως, να σας, μέσα από τη συζήτηση τώρα, βέβαια, θυμόμαστε και αρκετά πράγματα, αγαπητέ κύριε Σταδακόπουλε, να ξέρετε ότι στο νέο οργανισμό μας, ναι, προβλέπεται μία θέση μόνιμη για κτηνίατρο και, δύο θέσεις για κοινοκόμπους σταυλίτες, μόνιμους, με διαδικασία ΣΕΠ. Τι σημαίνει αυτό? Μας δίνει τη δυνατότητα πλέον να γίνει και κανονισμός της διαχείρισης. Μέχρι τώρα δεν αμέσως υπάρχει. Μόλις γίνουν οι προσλήψεις, λοιπόν. Βεβαίως, μόλις γίνουν οι προσλήψεις. Θα αναμορφωθεί ή θα δημιουργηθεί ένας κανονισμός λειτουργίας. Θα δημιουργηθεί ένας κανονισμός λειτουργίας του κοινοκομείου. Τι σημαίνει όμως αυτό σε απλά ελληνικά για το δημότη, πείτε το κι αυτό. Σημαίνει το πώς ότι πρέπει να διοικείται, το πώς πρέπει να λειτουργεί, τα πάντα θα προβλέπει. Πρόστιμα. Τα πάντα, όλα πρόστιμα, τα πάντα. Μπράβο. Πείτε το. Λοιπόν, αυτό έγινε με την αλλαγή του οργανισμού που κάναμε, η νέα συνδιοίκηση, το 2019, και πλέον μόλις προσληφθούν αυτοί θα έχουμε πολύ διαφορετική προς το καλύτερο διαχείριση των αδέσποτων. Πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά όλα αυτά, θα τα δούμε. Αυτό που προέχει είναι να δούμε τι θα γίνει με το νέο νόμο. Δεν πρέπει να... Είναι και οι κυνηγοί που έχουν πρόβλημα. Προχθές είχαμε και μια κουβέντα με τους κυνηγούς και αυτοί έχουν πρόβλημα. Έχω κάνει και με τον πρόεδρο, τον κύριο Πλατή, αρκετές συζητήσεις. Έτσι. Έχω μιλήσει με όλους αυτούς που εμπλέκονται, γιατί φέτος είχαμε και ένα φαινόμενο με πολλά γουρουνόσκυλα. Πρέπει λοιπόν αυτά να φτάσουν στα αυτιά των, τέλος πάντων, υπευθύνων και να αλλάξουν τον νόμο, να διορθωθεί η κατάσταση. Δεν μπορεί εν έτη 2021 να ζούμε ακόμα. Θέλετε λίγο έναν επίλογο για να καταλάβετε πώς το βλέπω εγώ? Παρακαλώ, ναι, κάντε τον επίλογο εσείς για να χαιρετήσω εγώ. Τρομαγμένοι πολιτικοί που φοβούνται μονίμως το πολιτικό κόστος. Είναι βασικό αυτό που σας λέω. Και περίεργα εντός εισαγωγικών φιλοζωικά σωματεία είναι αυτά που προσπαθούν να καταφέρουν να φέρουν ένα νομοσχέδιο τέτοιο στη Βουλή, στην Ολομέλεια της Βουλής. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Θα πρέπει κάποτε να παρακάμψουμε τα ίδια ωφέλη που έχει ο νομοθέτης ή το νομοσχέδιο όπως κατεβαίνει και να σκεφτούμε το γενικό καλό όλων. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιο νομοσχέδιο και να δημιουργεί αναταραχή και να δημιουργεί προβλήματα στην κοινωνία. Και να διαιωνίζει μια κατάσταση τέτοια. Στην κοινωνία των άνθρωπων. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Μας πήρε λίγο παραπάνω η κουβέντα μας, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον. Εγώ ήταν πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε να το συνεχίσουμε και να πούμε πολλά ακόμα πράγματα. Νομίζω όμως ότι καλά είναι να βάλουμε μια άνω τελεία εδώ. Εδώ είμαστε να το ξανασυζητήσουμε. Αν και εσείς βέβαια θα είστε σε άλλο πόστο από ό,τι μας ομολογήσατε πριν από λίγο, αλλά δεν έχει σημασία. Τα αδέσποτα θα συζητήσουμε. Θέλαμε να μιλήσουμε λίγο για τη δημοτική αστυνομία. Άρα θα πρέπει να ξανακάνουμε και άλλη εκπομπή, αγαπητέ κύριε Πέτρο. Θα κάνουμε. Πολλά άματι αναλήψη των νέων καθηκόντων. Άμα θα σας βγάλω και μία είδηση. Πείτε και πού πάτε. Θα είμαι ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Αν και πολλοί αναρωτιούνται, ο Φιλοκώστας στην Πρωτοβάθμια τι δουλειά έχει? Έχω σχέση. Θα σας πω ότι ήμουνα χρόνια πρόεδρος συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Συμμετείχα στα διοικητικά συμβούλια της Ένωσης Γονέων. Συμμετείχα στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Είχα κάποια σχέση, αλλά εν πάση περιπτώσει
Όπου οριστούμε, θα πρέπει να πάμε με όρεξη και με μεράκι να βοηθήσουμε σημασία τη σημερινή διοίκηση. Σημασία έχει αυτό που είπες προηγουμένως, αγαπητέ αντιδήμαρχε, ότι εδώ θα είσαι να βοηθήσεις και το νέο, ό,τι χρειαστεί θα είσαι δίπλα του και θα τον. Εχθές μπήκα σε μία τηλεδιάσκεψη με τον απερχόμενο πρόεδρο, έκαναν χαιρετισμό, μίλησα με τους περισσότερους διευθυντές, οι οποίοι παρεπιπτόντες είναι φίλοι από τα παλιά. Ωραία. Και θα είμαι και εντεταλμένος στις τεχνικές υπηρεσίες. Με ειδική αποστολή για τον αστικό ιστό της πόλης, ως αρχιτέκτον, ως συνταξιούχος αρχιτέκτον. Και κάποια κακώς κείμενα θα ξεκινήσουμε από την πλατεία Κατερίνης και θα απλωθούμε να βοηθήσουμε και σε αυτό το κομμάτι. Και εννοείται ότι θα βάλεις και πλάτη στην ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Ήδη ξεκίνησε η ενεργειακή αναβάθμιση. Και θεωρώ ότι θα πάμε. Α, να σας πω και κάτι άλλο τώρα μέσα από τη συζήτηση που προκύπτει. Ήδη να ξέρετε ότι ξεκινήσαμε το κτίριο του κοινωνικού ιατρείου. Ναι. Στο παλιό το νοσοκομείο, δεξιά υπήρχε ένα διόροφο κτίσμα που ήταν το παλιό του δασαρχείου. Έχω τραβήξει φωτογραφίες. Ήδη είμαστε σε φάση ανακαίνησης. Ναι, έχουμε αντικαταστήσει τα παλιά τα κεραμίδια, η στέγη έγινε ολοκένουργια. Πότε θα είναι περίπου έτοιμο αυτό? Ευελπιστώ μέχρι το Μάιο να το τελειώσουμε για να κάνουμε εγκατάσταση. Πρέπει να προκηρύξουμε τη θέση του παθολόγου ιατρού και να γίνει εγκατάσταση. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα θα λειτουργεί. Θα λειτουργεί εθελοντικά το παθολογικό ιατρείο, το κοινωνικό ιατρείο αυτό. Εθελοντικά. Για τους οικονομικά αδύνατους, για τους άστεγους, για τους ανασφάλιστους. Για όλους τέλος πάντων θα συνταγογραφούν, θα εξετάζουν. Οι γιατροί που θα είναι μέσα θα δουλεύουν εθελοντικά. Όχι, όχι, θα γίνει προκήρυξη, θα τους προσλάβουμε. Α, θα γίνει προκήρυξη. Με σύμβαση εργασίας. Ωραία, ωραία. Και ωραία. Στην πορεία θα κάνουμε και το κοινωνικό οδοντιατρίο. Τον επάνω τον όροφο προς το παρόν θα το έχουμε γραφεία και θα δούμε στην πορεία ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση που θα έχουμε, εάν μπορεί να γίνει ένας ξενώνας αστέγων. Μπορεί να βάλουμε μέσα στα γραφεία κάποιους συλλόγους που έχουν σχέση με το κοινωνικό ιατρείο, με το οδοντιατρείο. Για τους Κατερινιώτες που δεν γνωρίζουν, να θυμίσω, είναι ο χώρος στο νοσοκομείο, στο το παλιό το νοσοκομείο, απέναντι από το πάρκο, δεξιά στην είσοδο. Αμέσως εκείνο το διόροφο. Βέβαια, έχουμε πολλά να κάνουμε μέσα στο 21. Έχουμε να ανακαινήσουμε τα δημοτικά ουρητήρια. Έχουμε να κάνουμε, αγαπητέ Σταθακόπουλε, τα πάρκινγκ του παραλιακού μετόπου. Έχουμε πολλή δουλειά. Έχετε δουλειά. Θα τα πούμε όλα αυτά. Θα τα πούμε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε. Και εγώ ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και μας είπατε αυτά που μας είπατε. Πιστεύω η φωνή μας και η φωνή σας να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει, ότα ακούοντων, και να διορθωθεί όλο αυτό το πράγμα. Να τελειώνουμε μια για πάντα με τα δέσποτα. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που να έχει το ίδιο πρόβλημα με τα δέσποτα όπως εμείς. Το έχουν λύσει όλοι. Πλην ημών. Λίγο η Ιταλία, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό όπως το έχουμε εμείς. Το έχουν λύσει όλοι πλην ημών. Γιατί δεν θέλουμε εμείς. Πρέπει να το λύσουμε και εμείς κάποτε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταθακόπουλο. Και εγώ. Ευχαριστούμε και εσάς που παρακολουθήσατε το βίντεο μέχρι αυτή την ώρα. Να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, προσέχετε τον εαυτό σας και κυρίως προσέχετε τον διπλανό σας. Ό,τι έχουμε. Γεια σας.